Αυτά τα εμβατήρια είναι του λαού, κυρία Κεραμεό. Δεν είναι κανενός άλλο. Είναι, είναι βγαλμένα μέσα από την κοινωνία, μέσα από του αγώνε τη, μέσα από αυτή την έμπνευση τη πατρίδα και μόνο. Πράγματι. Ε, και επειδή μου κάνετε μια ερώτηση προηγουμένω, κύριε Αυτιά, αύριο στι μαθητικέ παρελάσει τη σημαία τη εικόνη αυτό ο οποίο έχει τη μεγαλύτερη επίδοση και όχι αυτός ο οποίος σκληρώνεται. Γιατί αυτό, γιατί το λέγαμε προεκλογικά ως κυβέρνηση, το πράττουμε μετεκλογικά, για μας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η επιβράβευση της προσπάθειας. Και να περάσουμε και ένα μήνυμα ότι στη ζωή πρέπει κανείς σε όλες τις ηλικίε να προσπαθεί να γίνεται καλύτερος, να, ξε... να, προσπαθεί να ξεπερνάει τον εαυτό του. Αυτό είναι για μας το νόημα, αν θέλετε, ένα μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε και στη νέα γενιά και ήδη από την πρώτη παρέλαση, αν θέλετε, ε, κυβέρνηση αυτό γίνεται πράξη. Η κοινωνία σα θέλει και σημειοφόρο σε αλλαγέ και μεγάλε παρεμβάσει στο θέμα τη παιδεία. Να ξέρετε κάτι. Υπήρχαν σχολεία τα οποία είχαν ένα δάσκαλο για έξι τάξει. Το καιρό εκείνο. Φύγαμε από αυτό. Υπήρχε η πλάκα με το κοντήλι. Θα σα το έλεγε η μητέρα σα και ο πατέρα σα. Ε, υπήρχαν πολλά άλλα θέματα. Υπήρχαν παιδιά που έκαναν μια διαδρομή 5 χιλιόμετρων mm -hmm. με τα πόδια. Η άλλα μεταφέρονται τώρα μεταξύ κλπ. κλπ. Ε, ε, θα, θα τελειώσει κάποια στιγμή το θέμα λείπουν βιβλία, λείπουν καθηγητές, λείπουν κτίρια. Υπάρχει θέμα. Θα τελειώσουμε με αυτό, αυτό το πρόβλημα κάποια στιγμή. Πιστεύετε yeah. από τον ημερό σας ή... Κάντε μια προσπάθεια εναντί αυτών που παραλάβατε να φέρτε τα πράγματα σε καλύτερη κατάσταση. Κοιτάξτε, κύριε Αυτιά, η αλήθεια είναι ότι παραλάβαμε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Καταρχήν, παραλάβαμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδεία περίπου ναι. 1,5 μήνα πριν ανοίξουν, δύο μήνε πριν ανοίξουν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Ε, Σα διαβεβαιώ, τα βιβλία είναι όλα στι θέσει του από τον Αύγουστο. Αχα. Σε όλα τα σχολεία τη χώρα. Άρα δεν υπάρχει απολύτω κανένα θέμα βιβλίων. Τώρα, ω προ τα θέματα κενών, η αλήθεια είναι ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, αν θέλετε μα είχε, μα παρέδωσε μία σειρά από προβλήματα τα οποία έπρεπε εμεί να, αντιμετωπίσουμε όταν ήρθαμε στα πράγματα. Θα σα πω ένα παράδειγμα. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ψηφίσει την υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, δηλαδή να πηγαίνει κανεί στον υπηαγωγείο από τα τέσσερα. Εμεί ήμασταν σύμφωνοι με αυτό, αλλά λέγαμε τότε, έχουμε εκπαιδευτικού αρκετού. Έχουμε υποδομέ. Δεν απαντούσε τότε η κυβέρνηση στο θέμα αυτό. Εσείς... Και δυστυχώ φάνηκε τώρα ότι αλλάζει. λείπανε. Κοιτάξτε, τώρα καλύπτουμε, αν θέλετε, όλες αυτές τις πληγές που μας κληρο, κληροδότησε η κυβέρνηση όχι μόνο στα σχολεία και στα πανεπιστήμια Ερώτημα. σε όλο το φάσμα της παιδείας και νομοθετούμε κύριε Αυτιά, και ολοκληρώνω ναι. σε δύο άξονες. Πρώτον, διορθώνουμε άμεσα ζημιές που μας έχει κληροδότησει η κυβέρνηση και δεύτερον, ναι. προετοιμάζουμε ταυτόχρονα μετά από ενδελεχή διάλογο και θα το, το τονίζω αυτό το ναι, σημείο ναι. με όλα τα κόμματα, νέα για yeah. πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Μεθαύριο, κύριε Αυτιά, ξεκινάει ο διάλογο με όλα τα κόμματα. Και το τονίζω αυτό. Γιατί εμεί με του τρει μήνε τη νυν κυβέρνηση, τρει μήνε, ξεκινάμε αμέσω να συζητάμε από κοινού. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Αυτιά, ειδικά στα θέματα παιδεία, να πετύχουμε τι ευρύτερε δυνατέ συνενέσει. Το αντιλαμβάνομαι. Εάν μπείτε στο Υπουργείο. Οικονομικών, στο γραφείο του εκάστοτε υπουργού, έχει έναν υπολογιστή μπροστά του. Και κάθε μεσημέρι βλέπει τι λεφτά μαζέψανε από τι εφορίε. Και κάθε μεσημέρι ξέρει και λέει: Η τάδε εφορία έχει αυτό. Η τάδε εκείνο. Η κεραμαίωση. Mm. Και αν δεν το έχετε κάνει, κάντε το. Ξέρει κάθε μεσημέρι ότι σε αυτά τα σχολιά δεν έχω καθηγητή αγγλικών mm -hmm. γυμναστή. Τυχαίο. Ή αυτό το σχολείο θέλει αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Υπάρχει μια σαφή εικόνα κάθε μεσημέρι, παιδιά. Μα λείπει αυτό. Εκεί αύριο πρέπει να γίνει. Κυρίω, κύριε Αυτιά, όχι μόνο αυτό, ναι. αλλά υπάρχει και μία σαφή εικόνα για το τι χρειαζόμαστε. Το τι, έχετε τι αυτό. Τι χρειαζόμαστε. Το ξέρετε. Και δηλαδή. πού βάζουμε τι προτεραιότητέ μα. Γιατί είναι και θέμα προτεραιοτήτων Μάλιστα. στην παιδεία. Το πού θα επιδιώξει να καλύψει σημαντικέ ανάγκε. Και όχι μόνο να καλύψει ανάγκε, να πα στην παιδεία ένα βήμα παραπέρα. Για παράδειγμα, για μα πολύ σημαντική η μόρφωση είναι το πρώτο που πρέπει να προσφέρει η παιδεία. Πρέπει να προσφέρει και δεξιότητε ήπιε δεξιότητε, ψηφιακέ δεξιότητε. Και πρέπει επίση να προετοιμάσει και τα παιδιά για να γίνουν υπεύθυνοι πολίτε όταν μεθαύρευγουν στην κοινωνία. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Γιατί, για παράδειγμα, κυρία Αυτιά, για μα, αποστολή του σχολείου ναι, είναι να βγάλει μορφωμένου νέου, ναι, είναι να του δώσει και δεξιότητε, ήπιε και ψηφιακέ, αλλά είναι και να του μάθει πράγματα καθημερινότητα, πώ θα συμπεριφερθούν σε ένα κοινωνικό σύνολο. Παράδειγμα, να του μάθει ότι δεν μπαρκάρει τη ράμπα αναπήρων. Παράδειγμα, να του μάθει ότι σέβομαι το περιβάλλον. Σωστό. Παράδειγμα, να του μάθει ότι σέβομαι τον συνάνθρωπό μου. Παράδειγμα, να του μάθει πώ θα προστατεύεται από φυσικέ καταστροφέ. Όλα αυτά είναι στοιχεία γιατί τα αναφέρω, γιατί μία πρωτοτυπία, πρωτοβουλία, αν θέλετε, τη κυβέρνηση αυτή είναι και η εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών θεματικών στο σχολείο από το δημοτικό. Που θα ανταποκρίνονται ακριβώ αυτή την ανάγκη. Στην ανάγκη να βγάλουμε στην κοινωνία Είστε σε πιο σε σφαιρικά διαμορφωμένου πολίτε. Κρατώ αυτό που μου είπατε, ότι κάθε μέρα ξέρετε τι ελλείψει mm. και βάζετε και προτεραιότητε. Θα τελειώσει αυτό κάποια στιγμή. Θα, θα βρεθεί η μέρα που η κεραμαίω θα βρει μια λευκή κόλλα στο γραφείο τη και θα τη πούνε, κοίταξε να δει. Σήμερα δεν είχαμε απολύτω κανένα mm. θέμα. Θα υπάρξει αυτή η μέρα ποτέ. Βεβαίω θα υπάρξει. Ε, δεν ξέρω ποιο υπουργό παιδεία θα είναι. Είχ. Ευτυχή να πει παιδιά, σήμερα δεν είχαμε θέμα. Πάω παρακάτω. Κυρία Κεραμέως, σαν πολλά ακούμε το τελευταίο διάστημα. Και φόροι μειώνονται και συντάξει mm. θα αυξηθούν και ένα ποσό θα δοθεί στου συνταξιούχου και μείωση φόρων στου ελεύθερου επαγγελματίε. Θα ανασάνει δηλαδή η αγορά ε, και η οικονομία. Και όλο αυτό, αυτό τι λέει για εσά, τι σημαίνει αυτή η άλλη πολιτική την οποία βλέπουμε και περιμένουμε ε, εν τη πράγμαση. Κύριε Φιά, αυτή η κυβέρνηση. Το πρώτο τη στοίχημα ήταν να ξαναφέρει τη χώρα σε μια κανονικότητα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ήδη εμφανέ σε πάρα πολλέ πτυχέ τη καθημερινότητά μα. Όπω είπατε και στα οικονομικά, όπω είπατε όμω και στην παιδεία. Και θέλω να σα πω ένα παράδειγμα. Τι προάλλε. Παρουσιάστηκε το πρώτο, κύριε Αυτιά, στην ιστορία αγγλόφωνο προπτυχιακό ναι, είναι πρόγραμμα καλή, καλή στο αυτή. Πανεπιστή, σε πανεπιστήμιο τη χώρα μα. Τι, τι σημαίνει. Πει, τι θα πει αυτό, Έλατε. κύριε Αυτιά, θα πει ότι το πανεπιστήμιο τη χώρα μα διδάσκει και στα αγγλικά ελληνική ιστορία, ελληνικό πολιτισμό, ελληνική αρχαιολογία, ελληνική λογοτεχνία. Άρα σε ποιου το διδάσκει, σε φοιτητέ εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, Αμερικανού, Κινέζου, οποιονδήπο οποιονδήποτε μη Ευρωπαίο φοιτητή θέλει να έρθει στη χώρα μα να θα πληρώσει δίδακτρα. Άρα το Πανεπιστήμιο θα έχει έσοδα επιπλέον. Ζωστό. Το τονίζω αυτό σε συνέχεια τη συζήτηση. Αυτό θα μας. το διευρύνετε. Θα σας πω. Θα το πάτε στο Πολυτεχνείο, αυτό, θα το πάτε αυτό, σε άλλα πανεπιστήμια, στο Παπί, στο Γιάννενα και... Όσο ήμασταν αντιπολίτευση, το στηρίξαμε με όλε μα τι δυνάμει. Η προηγούμενη κυβέρνηση δυστυχώ το απέρριψε το συγκεκριμένο πρόγραμμα από το μείωση στα δίδακτρα τη συνεχεία και το καθεξή. Εμεί τι κάνουμε, θα περάσουμε από ρύθμιση που θα το κάνει ακόμα πιο εύκολο για κάθε πανεπιστήμιο να καταρτίζει τέτοια αγγλόφωνα προγράμματα. Γιατί, Γιατί είναι παράθυρο στον κόσμο, κύριε Αυτιά. Άρα στην απάντησή σα θα περάσουμε νομοθετική διάταξη που θα το κάνει πολύ πιο εύκολο για κάθε πανεπιστήμιο το να ιδρύει τέτοια αγγλόφωνα προγράμματα. Γιατί έχουν σημασία αυτά, Γιατί μα φέρνουν φίλοι. Μόνοι μα φέρνουν. κάνουν τη χώρα μα περιφερειακό κέντρο εκπαίδευση αντί να διώχνουμε κύρια Αυτιά κάθε χρόνο χιλιάδε φοιτητέ στο εξωτερικό να προσελκύουμε φοιτητέ από όλο τον κόσμο. Και να σα πω για κάτι κύριε Αυτιά. Εδώ αγωνιζόμαστε για καλύτερα, ένα μήνα τουρίστε. Πού καλύτερα κύριε και Αυτιά. Οι φοιτητέ ήταν όλο τον χρόνο. Ακριβώ. Πού καλύτερα. Και δουλεύουν και τόσα κανείς... επαγγέλματα. Ένα λεπτό, δουλεύουν και τόσα επαγγέλματα. Φυσικά. Θα δουλέψει ο ταξιτζή, θα του δουλέψει αυτό που λέει παπούτσια ρούχα, θα φέρει τη μάνα του φοιτητή εδώ, θα φέρει τη φιλενάδα του, τον κουμπάρο του, την κουμπάρα το του. Δηλαδή. Αρχίζει μια κίνηση. Μια εξωστρέφεια κίνηση. Να γίνουμε κέντρο εκπαίδευση. Να προσελκύουμε φοιτητέ από όλο τον κόσμο αντί να διώχνουμε φοιτητέ. Είναι, είναι αυ... πολύ σημαντικό. Και αυτό έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Γιατί να σα πω κάτι, κύριε Αυτιά. Ναι. Εγώ πραγματικά όταν πηγαίνω στο εξωτερικό και μου λένε ότι πηγαίνουν φοιτητέ ξένοι και κάνουν αρχαία ελληνικά σε άλλε χώρε. Γιατί. Στην Βρετανία πού, πάνε. Πού καλύτερα, πού καλύτερα από το να κάνουν στη χώρα μα να κάνουν στη χώρα μα αρχαία ελληνικά, αρχαία ελληνική ιστορία, αρχαία ελληνική λογοτεχνία. Να το πάτε εκεί παρακάτω. Να μάθουν και τουριστικά. Είμαστε Βεβαίως. χώρα με πολύ τουρισμό. Να μάθουν και άλλα πράγματα. Να μπορούν να πάνε και στο Καρλόβα και να μάθουν μαθηματικά από τον Πιθαγόρα της Σας και τη Σα βάζω την πατρίδα μου. Τουρισμό. Είναι Μπράβο. πάρα πολλέ οι επιστήμε εκείνε. Να το διευρύνετε όσο γίνεται γρηγορότερα. Κύριε και βέβαια, εμεί θα δώσουμε όλα τα εργαλεία στα πανεπιστήμια. Για να μπορέσουν να κάνουν τέτοια προγράμματα. το Και από εκεί και πέρα το κάθε πανεπιστήμιο θα αποφασίσει. Ακριβώ. Αν θέλει στον πυρία, ή δεν θέλει να, αξιοποιήσει αυτά τα εργαλεία Ακούστε. που θα του δώσουμε. Ναυτιλιακά στον Πυριακά. Στη Ρόδο τουριστικά. Στη Σύρο ναυπηγική. Δεν ξέρω τι άλλο κλπ. Στη Σάμο μαθηματικά. Την ιδιαίτερη πατρίδα μου. Στα Γιάννενα δεν ξέρω τι άλλο. Τη ροκομικά κλπ. Οι ιατρικέ. Δόξα τω Θεώ. Άρα λοιπόν, κάντε το. Θα φέρει λεφτά. Έσοδα σημαντικά για την παιδεία. Άρα θα βοηθήσουμε και τα δημόσια πανεπιστήμια. Και σιγά σιγά να ξεθαρέψετε Τονίζω και για τα Τονίζω το εξή, κύριε Αυτιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμεί δεν θα αγωνιζόμαστε για να αυξήσουμε τον κρατικό προπολογισμό για την παιδεία. Θα αγωνιζόμαστε διαρκώς για όλες τις βαθμίδες της παιδείας. Όμως θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και πρόσθετους πόρους. Στα πανεπιστήμια μα, για παράδειγμα. Είναι σημαντικό όπως, αυτό. Όπω από τέτοια προγράμματα, όπω από συνεργασίε με ιδιωτικό τομέα, όπω από δωρεέ, για παράδειγμα, ένα πληρέστερο θεσμικό πλαίσιο για δωρεέ από ιδιώτε προ τα πανεπιστήμια. Όλα αυτά λοιπόν για να ενισχύσουμε ακριβώ, να προσθέσουμε στι πηγέ χρηματοδότηση του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Είστε απόλυτα σαφεί. Αφής... Έχω να πω. Πόδι... Πόδι... Εχω... Βεβαίω, ναι, 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 κύριε καθηγητά, κύριε Γιαργόβα. Απλά να πω ένα παράδειγμα. Στην Κύπρο, το 5% του ΑΕΠ προέρχεται από, από τα, ναι, ναι, από τα, πανεπιστήμια. Από τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, στα 20 δισεκατομμύρια που είναι το ΑΕΠ, το, το 1 δισεκατομμύριο είναι από τα Ακριβώς. πανεπιστήμια. Ακριβώ. Ρώτησα κάποτε τον κύριο Αναστασιάδη και του λέω, κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρο τη Κύπρου, ε, πώ αντιμετώπισατε του δανειστέ με τόση ευκολία. Μου λέει, κουμπάρε, άκου να σου πω. <laughs> Έτσι λένε οι. Ναι. <laughs> με, με, με αγάπη και ευγένεια. Ε, έχω να σου πω το εξή. Έφτιαξα στις τέσσερι μεγάλε πόλει τη Κύπρου. Τέσσερα μεγάλα πανεπιστήμια και έφερα χιλιάδε Έλληνε φοιτητέ, φοιτητέ από τη Μέση Ανατολή, φοιτητέ ακόμη και από τη Βρετανία. Και μου ζητήσανε τέσσερα δι οι δανειστέ και του είπα: πάρτε τα από τα έσοδα που έχω από την ιδιωτική ε, εκπαίδευση. Θα το τολμήσετε, κυρία Κεραμαίο, ή θα φοβηθείτε τον Τζίπρα, Ποιο, τα ιδιωτικά πιο πανεπιστήμια. Κοιτάξτε, χάσαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Τη χάσαμε, διότι η προηγούμενη κυβέρνηση ξεκίνησε. Τη διαδικασία της συνταγματική αναθεώρησης. Η Νέα Δημοκρατία, τότε αξιωματική αντιπολίτευση, πρότεινε ναι. το άρθρο 16 να είναι στα προσαναθεώρηση άρθρα. Συστό. Θυμίζω το άρθρο 16 είναι αυτό που αφορά ναι. το μονοπόλιο σήμερα στην ανώτατη παιδεία των δημόσιων εκπαιδευτικών ενδρυμάτων. Εμεί λοιπόν προτείναμε το 16 να είναι στα προσαναθεώρηση άρθρα. Μάλιστα. Και δυστυχώ Έγινε... η, 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 η πρόταση αυτή υπερψηφίστηκε, αν θυμάμαι καλά, από 93 στους 300 βουλευτέ. Άρα χάθηκε μία μοναδική ευκαιρία. Άρα λοιπόν, αυτό το κομμάτι. Ανοίγεται το δημόσιο πανεπιστήμιο, να έρθουν ξένοι φοιτητέ. Και το κάνουμε ήδη, κύριε Αυτιά. Ξέρετε πούνε... με τι άλλο. Περάσαμε μόλι την περασμένη εβδομάδα μια ρύθμιση που αφορά στα μεταπτυχιακά μα προγράμματα. Τα απελευθερώνουμε. Γιατί, Γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ψηφίσει ένα υπερρυθμιστικό πλαίσιο. Το ξέρει πολύ καλά ο κύριο καθηγητή. Προ... Προέβλεπε πόσο πρέπει να αμείβεται ο καθένα, σε πόσα μεταπτυχιακά να διδάσκεται. Πόσοι καθηγητέ πρέπει να είναι από το ίδιο το τμήμα και πόσοι απ' έξω. Και εγώ ρωτώ γιατί. Τι δουλειά έχει η πολιτεία να ρυθμίζει όλα αυτά σε αυτή τη λεπτομέρεια. Το το Εμεί λοιπόν λέμε το εξή: το λέγαμε προεκλογικά κύριε Αυτιά και το κάνουμε μεταεκλογικά. Επιστρέφουμε εξουσίε εκεί που ανήκουν φυσικά, δηλαδή που στα πανεπιστήμια. Ψηφίσαμε ήδη λοιπόν διατάξει οι οποίε δίνουν πολύ μεγαλύτερη ελευθερία στα πανεπιστήμια να ρυθμίζουν τα του οίκου, τους, να ρυθμίζουν τα μεταπτυχιακά. Γιατί για να προσελκύουμε κύριε Αυτιά και καθηγητέ μα που φύγαν έξω και φοιτητέ μα. Γιατί έχουμε χάσει και από τα δύο. Λοιπόν. brain drain δεν είναι μόνο φοιτητέ, είναι και καθηγητέ. Είναι και καθηγητέ και μυαλά. Σα ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ για την, πολύ, κύριε Φτιά. Πρώτη ενημέρωση.